και ζητάω συγγνώμη γιατί αυτό ήταν απρόβλεπτο. Δεν περίμενα τόσο μεγάλη συμμετοχή. Βολευτείτε όπως μπορείτε και στην πορεία θα τα βρούμε. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Πριν από 30 ώρες περίπου στη γειτονιά των Αγγέλων βρίσκεται ο Ντίνος Παπαβασιλείου. Πιανίστας των Idols. Έκανε και φωνητικά. Ξαφνικώς ήταν ο θάνατός του, δεν είχε κάποια αρρώστια. Έφαγε το μεσημέρι, ξάπλωσε και δεν ξαναξύπνησε. Η φωτογραφία είναι από την εμφάνιση των Idols στο Αρικάτο. Τη δεκαετία του 60, κάπου 65-66, ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης θυμάται πιο καλά η ημερομηνία. Αγαπητοί φίλοι, δανείζομαι μερικά λόγια του αγαπημένου συναδέλφου Γιώργου Βιβυλάκη που βρίσκεται μαζί μας. Το 60 υπήρξε μια δεκαετία εξάρσεων, οραμάτων και αλλαγών. Αν θέλουμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή μας συγκέντρωση, μπορούμε να την ονομάσουμε «Αφιέρωμα στις αναμνήσεις». Σας καλώ λοιπόν να περάσουμε μερικές ευχάριστες ώρες με σκηνικό την αξέχαστη δεκαετία του 60. Μια δεκαετία που ακόμη συγκινεί συναισθηματικά μικρούς και μεγάλους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο συγκρότημα, που είναι ήδη στη σκηνή. Στη δεκαετία του 60, οι τρεις τους, πλην του τραγουδιστή τους, αποτελούσαν μαζί με ένα άλλο μέλος τους Crazy Boys, με συνεχή παρουσία στα μουσικά πρωινά που διοργάνωνε τότε η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στο διαγωνισμό συγκροτημάτων του 66, είχαν καταλάβει την τρίτη θέση. Σήμερα, με την προσθήκη μετεγραφής του τραγουδιστή τους, του Τάκη Πατραμάνη, προσέθεσαν και το Old, μια και πέρασαν τόσα χρόνια, και συνεχίζουν ως Crazy Old Boys. Στην κιθάρα, ο Λάκης Αγκριτίδης. Το βάσο ο Μιχάλης Αντρουσάκης και το τραγούδι όπως είναι. Παρακαλώ λίγο την ψήξη που μπορούμε να χαμηλώσουμε. Ευχαριστώ. Απ' την πολλή συγκίνηση έχω πάθει γλωσσοδέτη. Πασχάλη, δώσ' μου θάρρος, δύο λέξεις να σας πω. Δώσ' μου θάρρος. Ο Αλέξης. Μεγάλη επιτυχία των Olympians τη δεκαετία του 60. Ο πρώτος Αλέξης που ήταν κρυμμένος πίσω από τις λέξεις. Μουσική Βαγγέλη Πισιλαντή, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μετά την έκανε με αλαφρά πηγηματάκια. Και ήρθε ο δεύτερος Αλέξης, τώρα απόφυγε ο Αλέξης, στίχη μουσική του Πασχάλη. Σήμερα ένας άλλος Αλέξης την έχει στήσει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και περιμένει να γίνει καμία στραβή για να μπει μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλησπέρα στους ακροατές του στούντιο 110 EU του διαδικτυακού ραδιοφώνου του φίλου μας του Λάκη Καρασαβίδη που μας ακούνε σε όλη τη γη απόψε. Από το Airball, από τα Λαδάδικα. Τελικά, μεγάλη υπόθεση αυτό το φατσοτεύτερο. Όλη η ιστορία βασίζεται στο φατσοβιβλίο. Η ομάδα συγκροτήματα του 60, του Facebook, με το φίλο τον Τίνο τον Κωστόπουλο, διοργάνωσε και άλλες εκδηλώσεις παλιότερα, οι οποίες μάλλον ένα μέρος αυτό είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Δεν το κάναμε βούτυνο, γιατί δεν το κρίναμε σκόπιμο. Το ξέραν οι μουσικοί, όπως το ξέρουν και σήμερα, που παίζουν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε θερμά. Και βέβαια οι επιχειρηματίες.
Σήμερα όμως πρέπει να το κοινοποιήσουμε το σκοπό της εκδήλωσης. Γιατί πρόκειται για μια κοπέλα, μια κυρία που αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης. Μια φίλη μας, μια τραγουδίστρια, οι περισσότεροι την ξέρουν, δεν θα πω το όνομά της, δεν χρειάζεται, αλλά όλοι θα καταλάβετε, αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα κινητικότητας. Την εμποδίζει να τραγουδήσει, είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι και μία ώρα μπορεί μόνο να καθίσει στην καρέκλα. Γι' αυτό, σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία, μεγάλο μέρος των εισπράξεων και ιδίως από το δεύτερο ποτό που θα πάρετε όσοι πάρετε και θα είναι μειωμένο κατά 1 ευρώ, είτε μπύρα είτε ενοπνευματώδες, να ξέρετε ότι τα λεφτά σας θα πιάσουν τόπο. Θα ενισχύσουμε αυτή την κοπέλα η οποία δεν έχει ούτε θέρμανση. Δεν χρειάζεται να πω άλλα, όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Άλλωστε τόσες ώρες θα μείνουμε εδώ, με ένα ποτό θα την βγάλουμε. Προηγουμένως έλεγα για το Facebook. Σκεφτείτε ότι ακόμη και ο Μητσοτάκης έκανε σελίδα στο Facebook. Μη τυχόν και τον χάσει ο καλός Θεούλης όταν μετά από 100 χρόνια χρειαστεί να τον πάρει κοντά του. Μερικά ονόματα συγκροτημάτων. Days Beach, The Papa's Group, Whispers, Comites, Greeks, Uptight, Τρίο με τον Θοδωρή Παπαντίνα και τον αείμνηστο Μάκη Γιατράκα, Γιάγμα. Αυτά είναι τα συγκροτήματα από τα οποία πέρασε ο Παναγιώτης Παπακατζής πριν κάνει εδώ και αρκετά χρόνια τους Papa's Family που είναι αυτή την ώρα στο πάρκο. Να κάνουμε μια δύο εκπομπή που θα λεγόταν Party Αναμνήσεων. Αναβιώνοντας όλο το κλίμα εκείνης της εποχής. Η πρώτη φωτογραφία είναι ο αείμνηστος σκηνοθέτης της εκπομπής, ο Σίμος ο Βαρσαμίδης, μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Κώστα τον Ιωαννίδη, τη ΣΕΤ3. Είχε γράψει τότε ο Γιώργος Βιβιλάκης. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν μνημονεύουμε την πηγή δεν είναι αργοκλοπή. Το βρήκα έτοιμο, το αντέγραψα. Γιώργο, με συγχωρείς. Δικά σου λόγια είναι. Η μουσική έκρηξη της δεκαετίας του 60 με τα πολλά μουσικά συγκροτήματα και τη χάραξη μιας νέας ταυτότητας αναζήτησης για την νεολαία της εποχής βρήκε τη Θεσσαλονίκη στο Πανελλήνιο, θα λέγαμε, προσκήνιο. Αλλά το σελέδα. Η Θεσσαλονίκη, χωρίς να αφαιρούμε τα πρωτεία από την Αθήνα, άλλωστε οι Formings άνοιξαν τον δρόμο, πρωτοστάτησε τότε στην ανάδειξη μουσικών συγκροτημάτων, καθώς κάθε γειτονιά είχε και 2 και 3 συγκροτήματα. Ήταν αυτά που ήταν και δισκογραφία στο ενεργητικό τους και για τον λόγο αυτό γνωστά σε όλη την Ελλάδα, όπως οι Olympians, οι Uptight, οι Βόρειοι, οι Strangers, αλλά και οι Monks, οι Pacifics, οι Greeks, και άλλα λιγότερο γνωστά εκτός Βορείου Ελλάδος, αλλά με μεγάλη δράση όπως οι Snowballs και οι Teachers, μετέπειτα Hippies, που είναι σχεδόν όλοι σήμερα μαζί μας. Αγόρια και κορίτσια της εφηβικής ηλικίας έκαναν ανέμελα βόλτες στην παραλία της Αρετσούς, πήγαιναν στα μουσικά πρωινά της Χαβάης, του Πούσικα, του Αριγκάτο και του Ακαπούλκο και ζούσαν το όνειρο της πρώτης αγάπης στα καρνάγια τότε της Καλαμαριάς. Πριν περάσουμε στις απονομές, ας δούμε ένα φιλμάκι διάρκειας 8 λεπτών που ετοίμασα στον υπολογιστή μου με τα μαύρα γυαλιά δεξιά. Στην επάνω σειρά, πρώτος αριστερά, ο Γιώργος Βιβιλάκης. Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης που ήρθε να τραγουδήσει τότε δίπλα στη Μέρη. Οι υπόλοιποι στελέχη της ΕΡΤΡΙΑ. Κυραμάρης, Λάπας, Ιωαννίδης,
Και Τάσος Βορβακάς, τρέχα που είμαι και εγώ. Και είπε ότι στηρίχθηκε στους Ολύμπιας και οι Ολύμπιας στηρίχθηκαν στη Χαβάη. Ήταν ένα. Και όταν γκρεμίστηκε για να γίνει κλινική, οι Ολύμπιας βρήκαν άλλη στέγη στο κέντρο Guys and Dolls, σε ένα τεράστιο υπόγειο στην οδό Μητροπόλεως. Το πιτσιρίκι που είδατε δίπλα στον Τάκη τον Κανίδη είναι ο γιος του Άλκης, ο οποίος θα παραλάβει το μετάλλιο για τον πατέρα του, ο οποίος έχει φτάσει αισίως στα 80, του ευχόμαστε να τα χιλιάσει, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι απόψε μαζί μας. Ο Άλκης Κανίδης, τραγουδιστής και αυτός στους ΕΚΜΕΚ, παρακαλείται να έρθει στο πάλκο. Θα ήθελα τους Ολύμπιας όλους επάνω σε αυτό το reunion και τον Άλκη Κακαλιάνγκο ως πρεσβύτερο μέλος του συγκροτήματος να δώσει το μετάλλιο. Σάγκη, μπορείς να έρθεις, παρακαλώ.